Paqueta. So thank you very, very much for your interview. How is thank you in Bulgaria? Благодаря. Благодаря. Ευχα παρακαλώ. Παρακαλώ. Thank you very much. Thank you very much. Λοιπόν, μια πάρα πολύ καλή πρόταση και νομίζω πάρα πολύ οικονομική με τον Πάνσκο λοιπόν Σαββατοκύριακα. Είδαμε, περάσανε όμορφο. Και νομίζω είναι πάρα πολύ κοντά στη. Πολύ κοντά είναι τώρα. 2,5 ώρες. Θα κανονίσουμε πολύ σύντομα. Πάμε κι εμείς, όχι μόνο οι κύριοι από εδώ. Πάμε κι εμείς. Κάναμε την πρόταση, αλλά εσείς δεν θέλατε. Κατάλαβα την πηχτή ήταν αυτή ξαφνικά. Εμείς δεν θέλαμε να έρθει. Όχι. Εγώ είχα υποχρώσει. Αυτό το ξέρουμε. Οπότε μία άλλη φορά. Μία άλλη φορά το κανονίσουμε και θα πάμε όλοι μαζί. Και όχι μόνο στον Πάνσκο, αλλά θα πάμε και σε άλλες. Να πούμε ότι αρχές Δεκέμβρη θα έχουμε πάρα πολλά δωράκια μέσα από την εκπομπή για μικρές αποδράσεις στον Πάνσκο. Και μια και είπα τη λέξη δωράκια, να υπενθυμίσω και τον διαγωνισμό που τρέχει. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Ένα ρολόι τείχου χιουμοριστικό, καταπληκτικό πραγματικά. Που το κρατάτε είτε εσείς είτε το κάνετε κάπου δώρο. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Από τα καταστήματα δώρων ταξίδι, το ανέκδοτο του ταξίδι. Στην Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. Για να το κερδίσετε στέλνετε απλά ένα email με όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και τη λέξη ρολόι στο info@tvlifestyle.gr. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, περίφημα παιδιά, λέω να πάμε να γελάσουμε λίγο, να πάμε να ανέβει και λίγο η διάθεσή μας. Blackout, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Το έχουμε δει, το βλέπουμε. Παιδιά, να πω κάτι, να σου πω τώρα κάτι. Εκείνο που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Βέβαια είναι όλο μέσα στο σκοτάδι. Βλέπεις, ξέρω εγώ, τα αγόρια που παίρνουν μέρος. Είναι χειρότερα από τις γυναίκες. Φοβούνται πιο πολύ. Παιδιά φοβούνται, δηλαδή. Ουρλιάζουν. Καταρχήν ουρλιάζουν. Και όταν ακούς αυτές τις φωνές, λες τώρα, αυτή η φωνή που προέρχεται από άντρα ή από γυναίκα. Και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν όντως είναι αντρικό η φωνή αυτή ή αν. Εγώ περιμένω 12 του μηνός, 12 Δεκεμβρίου, εδώ πήγε ένας φίλος μου, όνομα και μη χωριό. Μου λέει μην το χάσει αυτό το επεισόδιο. Αυτό τον έχουν επιλέξει γιατί θα. Έχει παίξει. Έχει γυρίσει το επεισόδιο. Δεν ξέρω. Με το παπάνω είναι Τρίφωνος Σαμαράς, είναι όλα φαρμάκια. Θα κάνουμε και ένα. Λοιπόν, πάμε όμως να πάρουμε μια γεύση από το Blackout. Είστε λίγο εδώ, μη φύγει κανείς. Θεός βοηθώσε. Τι είναι αυτό, σκαλάκια. Αχ, νεράκι, κρύο το νεράκι, είναι κρύο. Σκέτο νερό είναι. Α, έχει κάτι μέσα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ή πάπας. Ω, Παναγιά μου. Χριστέ. Αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα βγω να το φωνάξω με λατρεία. Αφιερωμένο. Ψύχρεμη είμαι, ό,τι και να μου ρίξετε, εντάξει. Ψύχρεμη. Είμαι ψύχρεμη. Αχ, Θεέ μου. Και ένα τραγούδι, η κυρία Καβουρίνα. Κι όλο κλαίνε τα καβουράκια. Να. Ρε παιδιά, θα με πάει ρε παιδιά. Αχ, μη λέει, μην έρχεται, κάτι έρχεται δίπλα μου. Να, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Πλαστικά παπάκια. Πλαστικά παπάκια είναι. Αυτά μου τα παίζει η μικρή μου ξαδερφούλα. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Τι είναι αυτό? Τι είναι βρε παιδιά? Δεν μπορώ. Τι είναι? Κραβίδες. Είναι κάτι που έχει μουστάκια. Αχ, καλαμάρι. Στα πόδι. Αχ, το πιάσα. Βατάχι. Αχ, να το. Είναι κάτι γλιστερό. Μου φεύγει. Ψάρια. Αχ, ψάρι. Τόση ώρα και το ψάχνα. Πού είναι ο κυριούλης, κυριούλη. Κυριούλη, άντε. Πού είστε καλέ. Καβού!
καινούρια! Όχι! Δεν μένω μέσα. Δεν το πιστεύω. Α, δεν υπάρχει. Ε, είναι από κάτω, πώς θα μπορώ να κάνω. Ε, μήπως από εδώ δεν έχει. Αχ, και από εκεί έχει, και από εκεί έχει. Εντάξει, μπήκα. Α, τα ποδαράκια μου. Πού πήγαν. Παπάκι. Δεν σου πιστεύω. Περίμενε, σιγά σιγά. Ει, σιγά σιγά. Δεν υπάρχει. Το ψάρι είναι. Το βρήκα. Έλα να βγω. Περίμενε. Τι είναι. Αυτό τώρα. Καβούρι. Θα σου κάνω μια μακαρονάδα μετά. Αστακός. Καβούρι, καβούρι. Χριστέ και Παναγιά. Χελώνες. Καβούρια! Καβούρια! Παμό του! Πείτε μου ότι δεν είναι ζωντανά. Παναγιά και Χριστέ, το πιάσα κιόλας. Μάνα, πού σε να δεις το γιο σου. Παναγιά μου, Παναγιά μου. Νομίζω είναι ζωντανό, ε. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Στο διάλο. Κρατάω το απίμαχο σημείο ότι φοβάμαι. Ελπίζω να μην δαγκώνει τίποτα. Κάτι με ακουμπάει. Τι είναι αυτό, καβ... Αστακός. Τι είναι αυτό, καβ... Αστακός. Λοιπόν, πάρα πολύ γέλιο και είναι αυτό το οποίο σας έλεγα, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά βέβαια το αυτό, αυτές τις φοβίδες. Μα δεν ξέρεις πώς αντιδράει ο καθένας, ανάλογα με τις φοβίες του τώρα. Στο ψωτό, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι στο διαμονήμα δεν μπορεί να σου κάνουν κάτι κακό.
Καλά, ναι, εκ των πραγμάτων δεν πρέπει να είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Να τσιμπήσει κάποιο, να το τσιμπήσει κάποιο. Αλλά έχει δύσκολο να καταλάβει τι βρίσκεται μέσα στο. Αλλά είναι φόβο του άνθρωπου. Ξέρει ότι πάντω δεν πρόκειται να πάθει κάτι. Ναι, σίγουρα. Ε, δεν είναι. Πού το ξέρει, εσύ, Τάσο. Συγγνώμη τώρα, το λέει, Δηλαδή, άμα σου βάλουν. Τι να σου πει. Φίδια. Ωραία. Πού το ξέρετε. Τα φίδια τα οποία βάζουν είναι κίνδυνα. Πού το ξέρουν αυτοί. Ναι, αλλά μπορεί να τσιμπούν. Δεν τσιμπούν. Δεν τσιμπούν. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Μπορεί να μην είναι δηλητηριώδη, αλλά να μπορούν να τσιμπούν. Να τσιμπάνε. Πάλι. Κατσαρίδε αυτά, ποντίκια τέτοια τι. Καταρχήν λευκά ποντικάκια. Αλλεργικά θα του έχουν περάσει και από αλλεργικό τεστ. Ποντικάκια τώρα, εντάξει, ρε παιδί μου. Λευκά ποντικάκια έχουμε. Πάντω θέλω να πω ότι βλέπουμε εδώ κάποια πλάνα από το εξωτερικό βέβαια. Το blackout που παίζεται στο εξωτερικό και θέλω να πω ότι σχεδόν είναι τα ίδια πράγματα τα ίδια πράγματα τα οποία παίζουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή βάζει μέσα το χέρι του χωρίς να ξέρει αυτός τι είναι μέσα, έτσι. Ναι. Είναι πιο extreme εκεί πέρα, όχι έτσι. Ναι, ναι, παιδιά, έχει κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο extreme από το ελληνικό. Δηλαδή μπορεί στην Ελλάδα στο εσωρού να βάζει πολύ, πολύ μεγάλα πρόστιμα. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλο πρόσωπο, παιδί μου. Τι θάρρος είναι αυτό που έχουν, ας πούμε, είναι τρομερό, έτσι. Κοίταξε, να σου πω κάτι, εγώ σου λέω την αλήθεια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάω, να παίξω σε αυτό το παιχνίδι. Μόνο ένα πράγμα φοβάμαι. Το σε λίγες τηλεόρασης, τι. Τα φίδια. Όχι, δεν έχω πρόβλημα, τα φίδια καθόλου, τίποτα. Τι φοβάς. Κατσαρίδι. Το σκοτάδι. Ούτε το σκοτάδι. Το πιο βασικό. Τις κάμερες. Τις ακαθαρσίες. Ούτε, παιδιά. Θα μας πεις τώρα καμιά χαζομάρα και θα πέσουμε. Όχι, όχι, απλούστατα δεν θέλω. Ξέρετε, τι φοβάμαι. Γιατί τους βάλουν σε ένα τούνελ μέσα εκεί και το πράγμα. Θέλω να. Και με τις κλειστοφοβίες μόνο, τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα το να πάω να πιάσω, το να πάω να κάνω δηλαδή οτιδήποτε και. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Να βάλεις τη μύτη σου. Δηλαδή και φίδια και αυτά που βλέπω τουλάχιστον. Και τα ψάρια που τους ρίχνανε πάνω τους, εγώ και κάνω. Τάσος ατρόμητος. Εγώ πήγα μόνο τα φίδια έτσι και εδώ φίδι ή πιάσω, δεν θα μείνω εκεί, ψέκω. Πήγα μόνο το πιο καθαρά. Από τα φίδια δεν υπάρχουν. Σας πω. Μοιάζει με η καθαριότητα, ρε παιδί μου. Η καθαριότητα με νοιάζει. Με νοιάζει το. Το φίδι δεν υπάρχει έτσι και το πιάσω. Τι να πιάσω. Πέρασα. Δηλαδή δεν σα αρέσει το αυτό. Δηλαδή το φίδι, τι ζει. Εσύ μα έχει πει ένα περιστατικό με κάτι φίδια που έχει πάνω. Ναι, ναι, όχι, όχι, γεννώ. Ποια αίσθηση. Δεν νιώθω ότι είναι δηλαδή, κάτι ξένο προς εμένα. Αν τα είχες ένα πορτοφολάκι με φίδι, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ ένα παπουτσάκι με φίδι, θα το φορούσα. Δεν είναι το στυλ μου. Δεν είναι το στυλ μου. Ναι, τώρα, εντάξει, δεν το φορούσα γιατί δεν είναι το στυλ σου. Δεν μ' αρέσουν. Γιατί. Δεν μ' αρέσουν. Εντάξει, εδώ πέρασα από ένα pet shop της προάλλες εδώ στο κέντρο Θεσσαλονίκης και είχε ένα φίδι στην έξω μαζί με κάτι άλλο σκυλιά κλπ. Και έφυγα κατευθείαν, πέρασα απέναντι στον δρόμο και πήγα από το απέναντι πεζοδρόμιο και έτρεχα. Δηλαδή, σκέψου να έχεις εσύ κάτι κίδιο φίδι. Εγώ να κάνω κάτι κίδιο. Γιατί να το κάνεις. Εγώ στο σπίτι μου, στο πατρικό μου απέναντι, βγήκε μια γειτόνισσα κάποια στιγμή και κάτι ψάχνανε εκεί με τον άντρα της κλπ. Και τη φωνάζει η μάνα μου από το. Το μπαλκόνι. Εγώ δεν ήμουν στο σπίτι. Δεν ήμουνα. Και λέει τι συμβαίνει, τι ψάχνετε. Λέει μάλλον ένα φίδι. Αλλά δεν μπορούμε να το βρούμε. Γιατί κάπου πήγε, μπορεί να έρθει και σε εσά. Και μου το λέει στο τηλέφωνο. Δεν πήγα σπίτι, δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ήθελα να πατήσω. Δεν μου σιγουρεύσετε ότι δεν υπάρχει φίδι. Ναι, τώρα. Όχι, δεν ξέρω. Να βγει από κάνα φίδι από κάτω το κρεβάτι. Θυμάστε κάτι ταινίε με Ινδιάνα Τζόνς που πέφτουν μέσα σε τρύπε και με φίδια κλπ. Και μου λέει ότι το φίδι και μπαίνει μέσα. Φτάνει τώρα, φτάνει με τη χαμάρα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είναι κοντά μα. Μετά θα είναι κοντά μα η απίστευτη θεατρική παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα που θα έχουμε και μια εκπληξούλα στο τέλο για εσά. Μείνετε εδώ. Πάμε. Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι, lifestyle για σήμερα κοντά σας. Να καλησπέρισουμε βέβαια και τους καινούριους φίλους οι οποίοι έχουν έρθει τώρα στην παρεούλα μας. Και φυσικά στην παρέα μας Βασίλη. Καλά, υπάρχει αυτό το σημερινό. Δεν, μόνο δεν υπάρχει. Η δική μας εκπομπή έχει καλεσμένο το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Άνοιξε το λίγο. Το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα έχω να σου πω. Live, εδώ, ζωντανά. Έχει καλεσμένο Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Με τίποτα. Δεν νομίζω, ειδικά σήμερα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε καταρχήν τον Γιώργο τον Επιτροπίδη. Καλησπέρα, yeah, Γιώργο μου. Να επίσης την Παλμύρα Δημητρακοπούλου. Γεια σας. Καλησπέρα. Και τον κύριο Μαρίνο Καρπούζα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς σας βρήκαμε. Είστε καλά. Μια χαρά, όλα ωραία. Τι παίζουμε, παιδιά.